Γράφια, ναι. Μπράβο, Γιάννη. Άνοιξε πίσω μου. Πάρ' το δεξί. Μπες. Πολύ ωραία, Βασίλη. Πολύ ωραία. Μπράβο, Παναγιώτη. Πίσω δεν πειράζει. Πάρ' την και βάλε γκολ. Δεν έγινε κάτι. Φίλες και φίλοι του ποδοσφαίρου, καλώς ήρθατε στα Football Alternatives, μια εκπομπή στην οποία θα βουτάμε στις ζωές των ποδοσφαιριστών εκτός ποδοσφαίρου. Σε αυτό το πρώτο επεισόδιο έχουμε έρθει στην Ακαδημία Falcons Academy, η οποία φέρει την υπογραφή του Κώστα Κατσουράνη. Καλά είσαι. Μια χαρά, εσύ. Ευχαριστούμε που ήρθες, φίλε. Να είσαι καλά, εμείς που μας υποδέχεσαι. Να είσαι καλά, αγόρι μου. Θα τα πούμε και μετά, έκανε προπόνηση τώρα. Ναι, να κάνω λίγο προπόνηση. Για να σε δω. Ευχαριστώ που με αφήνεις. Πάντα ήσουν ο προπόνητης στο γήπεδο, για να σε δω και με τα παιδιά. Με τα παιδιά είμαι καλύτερο. Είναι πιο εύκολο. Όχι, πιο δύσκολο. Αγγελέ, μη φρενάρεις εδώ. Παίρνα γρήγορα. Είμαστε λοιπόν μέσα στην Ακαδημία του Κώστα Κατσουράνη, το Falcons Academy, μια ολιστική ακαδημία γύρω από το ποδόσφαιρο, που δεν είναι απλά για να σου μάθει ποδόσφαιρο, από ό,τι έχουμε αντιληφθεί εδώ πέρα, αλλά είναι για να σε βελτιώσει και πνευματικά. Και δεν ξέρω αν αυτή είναι μια από τις φιλοδοξίες του Κώστα Κατσουράνη. Κώστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Η τιμή μου είναι που έρχεστε εδώ στο χώρο μας, στο Γέρακα που είμαστε. Καταρχήν, κοίταξε. Κάνω το χόμπι μου επάγγελμα πάλι. Και αυτό για μένα είναι πολύ σημαντικό. Αυτή η αλληλεπίδραση με τα παιδιά μου δίνει πάλι, μου δίνει περισσότερο ζωή από ό,τι μου έδινε ακόμα και το ποδόσφαιρο όταν έπαιζα. Αυτή είναι η αλήθεια, γιατί είναι πιο αθώα τα παιδιά. Μπορείς να τους μάθεις πραγματικά πράγματα που θα τους βοηθήσουν και θα γίνουν οδηγός τους για το μέλλον. Δεν είμαστε μια ακαδημία ανταγωνιστική που ο σκοπός μας είναι η νίκη ή οδηγούμε τα παιδιά στο μόνο να κερδίζουμε. Ίσα-ίσα από τα περισσότερα μάτια τα έχουμε χάσει. Θέλουμε να δώσουμε αξία και στην νίκη και στην ήττα και στην ισοπαλία στα παιδιά. Ότι έχουν αξία μάλλον και τα τρία αποτελέσματα. Γενικά θέλουμε να δώσουμε αξίες. Θέλουμε να τους κάνουμε πιο πολύ να γίνουν καλοί άνθρωποι. Και βασικά, επειδή έχουμε ένα θέμα παχυσαρκίας στην Ελλάδα, να φτιάξουν τα κορμιά τους. Να γίνουν δηλαδή όσο μπορούμε αθλητές. Για την υγεία τους, όχι να παίξουν ποδόσφαιρο. Και πνευματικά το μυαλό τους θα προσπαθήσουμε να τους βγάλουμε από όλη την τοξικότητα που ήδη μπαίνουν τα παιδιά από τους γονείς. Γιατί αν πάμε παρακάτω, οι γονείς είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Δηλαδή, εμείς οι ίδιοι είμαστε το μεγαλύτερο πρόβλημα. Να τους οδηγήσουμε να δούνε τον αθλητισμό από μια άλλη οπτική γωνία. Το δείχνω σε όλους σας, Το δείχνω σε όλους σας, δεν το κάνουμε έτσι. Εδώ και ένα χρόνο ο Κώστας Κατσουράνης έχει βρει την ιθάκη του. Έτσι το κάνει. Δύσκολος χαρακτήρας ο ίδιος. Διαπίστωσε ότι τα παιδιά του βγάζουν τον καλύτερό του εαυτό. Παίζοντας ποδόσφαιρο, ναι. Το σκεφτόσουν το μέλλον ή έχοντας όλη αυτή τη δόξα, την προβολή, τις επιτυχίες που είχες και τις μεγάλες ομάδες που έβεξες, δεν είχατε αρχίσει τότε να το σκέφτεστε το τι θα κάνετε μετά? Ναι, κοίταξε, εγώ σκεφτόμουν τον εαυτό μου μέσα στο ποδόσφαιρο. Η αλήθεια είναι ότι σκεφτόμουν σαν αυτό που έκανα στην Πανεχαϊκή σαν τεχνικός διευθυντής. Έτσι το σκεφτόμουν στο ποδόσφαιρο. Λάθος μου μεγάλο, γιατί εγώ που ήμουν με στα πράγματα και ήξερα, έπρεπε να έχω διαβάσει ότι ο χαρακτήρας μου δεν θα είναι εύκολο να είμαι μέσα σε ομάδες. Να προσαρμοστείς. Ναι, να προσαρμοστώ στο πώς λειτουργεί το ελληνικό ποδόσφαιρο. Επειδή το ήξερα πάρα πολύ καλά, έπρεπε να το έχω μελετήσει καλύτερα. Απλά είχα την πίστη, όπως και σαν ποδοσφαιριστής, προσπαθούσα να αλλάξω πράγματα και να κάνω πράγματα καινοτόμα για τη χώρα και σε δηλώσεις μου και σε άλλα διάφορα πράγματα. Νόμιζα ότι θα μπορέσω να τα καταφέρω και σαν παράγοντας, το πούμε. Η ανασχόλησή μου με την Παναχαϊκή και αργότερα λίγο το πέρασμά μου από την Νίκη Βόλου και ακόμα και στην τηλεόραση, στο Open που είχα κάποια περάσματα, είδα ότι δεν είναι ο χώρος αυτός για μένα. Ναι. Τα δικά μου πιστεύω και η δικιά μου φιλοσοφία. Για τη δικιά μου οπτική γωνία τουλάχιστον, δεν πάω να πει ότι εγώ έχω δίκιο. Για τη δικιά μου οπτική γωνία, όπως βλέπω εγώ τα πράγματα, για τη δικιά μου προσωπικότητα δεν ταιριάζει με εμένα. Μεγάλο προσόν για την προσωπική εξέλιξη του καθένα είναι η αναγνώριση των λαθών του. Και ο Κώστας Κατσουράνης δεν διστάζει να προβάλλει τα δικά του και να κάνει το επόμενο βήμα. Οπότε θεώρησα ότι το πιο σωστό είναι να κάνω κάτι δικό μου. Όπως είμαι σίγουρος ότι θα πήγαινα καλά αν μου ανήκει η Παναχαϊκή, είμαι 100% σίγουρος για το project μου. Έτσι είμαι σίγουρος ότι και για την Ακαδημία που εγώ είμαι ιδιοκτήτης, ότι μπορώ να είμαι σίγουρος ότι θα πάει καλά. Ότι θα δώσουμε δηλαδή στα παιδιά αυτό που πρέπει και ότι οι γονείς και παιδιά θα μπορέσουν έστω και λίγο. Σαν οι ιεραπόστολοι έστω του αθλητισμού ή του ποδοσφαίρου, να τους δώσουμε υγεία πάνω απ' όλα.
υγεία δεν εννοώ μόνο σωματική, εννοώ και πνευματική και να μην έχουν τόση τοξικότητα. Αγαπάει το ποδόσφαιρο, το μεταδίδει στα παιδιά. Τα παιδιά εδώ αποκτούν αυτοπεποίθηση, ομαδικότητα. Δίνει αγάπη και δίνει και γνώση πάρα πολύ. Και είναι και πάνω από τα παιδιά. Πολύ σημαντικό για τα παιδιά. Είναι εκπληκτικός με τα παιδιά, πολύ μεταδοτικός και τα παιδιά περνάνε υπέροχα. Επικεντρώνεται πάρα πολύ στον αθλητισμό. Και πώς τα παιδιά θα γίνουν καλύτεροι, αλλά όχι ανταγωνιστικοί, θα γίνουν καλύτεροι αθλητές και πώς θα το κάνουμε αυτό γενικότερα με μια αυτοεκτίμηση του εαυτού τους. Μπράβο ρε Παύλο, δώσε Παύλο, δώσε! Του Κώστα Κατσουράνη του άρεσε πάντα να είναι προπονητής εντός γηπέδου. Αυτό το επιβεβαιώνουν και οι παλιοί του συμπαίκτες. Τώρα, αυτό το πάθος, αυτή την αγάπη του για το ποδόσφαιρο, την έχει κάνει επάγγελμα και μάλιστα με τους πιο απαιτητικούς σπουδαστές. Αυτούς που είναι τα μικρά παιδιά στα οποία ο Κώστας Κατσουράνης τώρα μεταλαμπαδεύει τις γνώσεις του. Νικό, δώσε ρε Σίμω, δώσε ρε Σίμω! Η δικιά μου κατεύθυνση ήταν στο να είναι μέσα στο ποδόσφαιρο, όπως είναι και με την Ακαδημία και με τους Μπεταράδες που είναι οι δύο βασικές μου. Κουραστικές! Ο Legend του 2004 χαμηλώνει στο ύψος των παιδιών και η επικοινωνία μαζί τους φέρνει τα ανάλογα αποτελέσματα. Όλοι θα κάνουμε λάθη. Εγώ είμαι ένας χαρακτήρας παρομητικός. Πρέπει αυτό στα παιδιά να μην είναι έτσι. Και τουλάχιστον πιστεύω ότι το καταφέρω να μην είμαι έτσι. Αλλά έχω και έναν τρόπο δικό μου, μεταδοτικό με τα παιδιά που μου δείχνει, γιατί και αυτό ήταν πιλότος ήταν η προηγούμενη χρονιά. Θα έπρεπε να δω αν μου ταιριάζει. Είδα ότι έχω πάρα πολύ καλή σχέση με τα παιδιά, είδα ότι τα παιδιά με αγαπάνε. Είναι να δει τώρα και τι ωραία κάνεις προπόνηση, που είσαι η καλύτερη από όλους. Αυτό δεν πληρώνεται, ναι. Ναι. Ό,τι για να μου λες. Πόσο σημαντικό δηλαδή είναι αυτό που θες να μεταδώσεις στα παιδιά, να τους μάθεις ότι τα λάθη είναι δώρα, δηλαδή και εγώ από τα λάθη μου τώρα σας παρουσιάζω αυτό που σας και περίμενε. Να το μαθαίνουν στην ηλικία την K8, K10, K12 που εμείς, εσύ, δεν το είχαμε αυτό. Όχι, εμείς δεν το είχαμε. Εμείς δεν είχαμε πάρα πολλά πράγματα. Αλλά είναι σημαντικό τα παιδιά από μικρή ηλικία να μάθουν ότι λάθος θα κάνεις έτσι κι αλλιώς. Ναι. Άσχετα με τι ταλέντο έχουν και πού τα κατατάσσουν, αν είναι καλοί σε ένα καλό επίπεδο ή όχι. Νομίζω ότι όλοι δικαιούνται καταρχήν χρόνο και χώρο στο να μάθουν, είτε είναι καλή είτε δεν είναι καλή. Είμαστε λοιπόν μέσα στην Ακαδημία Falcon Academy του Κώστα Κατσουράνη, μια ακαδημία η οποία προσεγγίζει το ποδόσφαιρο με έναν ολιστικό τρόπο, καθώς ναι μεν θα τους μαθαίνει τα αγωνιστικά ζητήματα του ποδοσφαίρου, αλλά θέλει να τους βελτιώσει και πνευματικά. Σήκω, δεν πειράζει, Κωνσταντίνε, δώσε. Μπράβο, Γιάννη, από την άλλη πλευρά του κόνου, Γιάννη. Ωραία, Βασίλη. Μην κλέβεις ένα κόνο. Μπράβο, Κωνσταντίνε, βάλει το δεξί σου. Σε συνδυασμό με την Ακαδημία, ο Κώστας Κατσουράνης μαζί με τον Γιάννη Κοτσή, διακεκριμένο στο χώρο του και στο είδος του, ίδρυσαν το Falcons Gym με σκοπό να βελτιώσουν, να μεγιστοποιήσουν την αθλητική απόδοση του μικρού αθλητή. Κατά τη διάρκεια της αναπτυξιακής ηλικίας 6 με 10 ετών, υπάρχουν περιθώρια μεγάλα για ανάπτυξη και βελτίωση των δεξιοτήτων τους. Και για το τέλος, ο Κώστας Κατσουράνης στέλνει ένα σημαντικό μήνυμα σε όλους τους επαγγελματίες ποδοσφαιριστές που παίζουν στο υψηλότερο επίπεδο. Νομίζω ότι μετά πρέπει να έχει ανθρώπους γύρω του που θα μπορούν να τον συμβουλέψουν και νομίζω ο καθένας μπορεί να συμβουλεύσει τον εαυτό του αρκετά καλά πλέον. Να έχει δίπλα του πάλι ανθρώπους που τον αγαπάνε και δεν θέλουν το κακό του. Και νομίζω ότι θα βρει κάπου είτε να επενδύσει τα χρήματα που έχει βγάλει αφού παίζοντας υψηλότερο επίπεδο, αλλά θα πρέπει να, για μένα το πιο σημαντικό δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι να βρει κάτι να ασχολείται, να κάνει ο ίδιος, έτσι. Να δουλεύει ο ίδιος, εννοώ. Παράλληλα, έτσι, παράλληλα. Γίνεται. Δεν είναι η ζωή καθημερινότητα. Εννοείται ότι γίνεται. Γίνεται και νομίζω ότι θα τον βοηθήσει και όταν σταματήσει το ποδόσφαιρο πάρα πολύ, γιατί θα έχει κάτι να κάνει. Οτιδήποτε είναι αυτό, έτσι. Αλλά να ασχολείται αυτός ο ίδιος. Και με κάτι άλλο. Ναι, είτε μπορεί να μάθει μια ξένη γλώσσα, ρε παιδί μου. Μπορεί να κάνει οτιδήποτε θελήσει. Αρκεί να μαθαίνεις πράγματα. Νομίζω ότι αυτό που μετράει είναι να μαθαίνεις πράγματα, το πιο βασικό. Και όσο ζεις, μαθαίνεις. Δεν είναι κανείς που τα ξέρει όλα και δεν είναι κανείς που τα κάνει τέλεια. Γιατί λάθη θα κάνουμε όλοι καθημερινά και αυτή είναι και ωραία για τις καθημερινότητες. Οπότε έρχονται αυτά τα παιδιά μετά και σου δίνουν 20 χρόνια ζωής. Εμένα τουλάχιστον μου δίνουν 20 χρόνια ζωής σε κάθε προπόνηση. Οπότε νομίζω ότι δεν αγοράζεται αυτό, ούτε δεν κερδίζεται εύκολα. Αυτό που έχω εγώ εδώ. Κώστα! Έχεις πάρει παιδεία, φίλε. Κώστα! Φίλε, είσαι μάγος τελικά.
Είχε δίκιο σου Αμόγλου τελικά. Ξέρεις μπάλα. Κώστα, δεν θα πέσει καθόλου. Καθόλου. Από μένα σε καλύτερο. Εγώ τόσα κόλπα δεν έκανα. Εκεί ενδιαφέρον. Εκεί έχει μια διαφορά. Εγώ θα βάλω κόλπο. Εκεί έχω μια διαφορά. Ένα, δύο, τρία, φάζον!